Για πρώτη φορά φέτος, ο Αρτούρος ανέλαβε τη φροντίδα δύο μικρών ορφανών αρκούδων. Το περασμένο Πάσχα, το περασμένο Απρίλιο, βρέθηκε στην περιοχή του άλλου σωριστικού ένα ορφανό αρκουδάκι και μετά από 8 μέρες συμπτωματικά βρέθηκε άλλο σε άλλη περιοχή, κάπου στα Τρίκαλα. Τα αρκουδάκια αυτά είχαν χάσει τη μητέρα τους. Έγινε προσπάθεια από την ομάδα του Αρτούρου να εντοπιστεί η μητέρα ξανά και να μπορέσουν να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον τα αρκουδάκια από τότε. Επειδή όμως κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό, αναγκαστικά τα αρκουδάκια φιλοξενήθηκαν από τον Αρτούρο. Όμως για πρώτη φορά έγινε η προσπάθεια τα αρκουδάκια αυτά να μεγαλώσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να επανενταχθούν. Οπότε ο σκοπός δεν είναι να ζήσουν σε αιχμαλωσία, σε ένα καταφύγιο για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους, αλλά ο σκοπός είναι για πρώτη φορά να πετύχουν τα αρκουδάκια αυτά να ζήσουν ελεύθερα στο φυσικό περιβάλλον. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι όλη αυτή τη διάρκεια του χρόνου που έμειναν τα αρκουδάκια εδώ, γύρω στους 10 περίπου μήνες τώρα, ακολουθήθηκε ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο όσον αφορά τον τρόπο που μεγάλωσαν τα αρκουδάκια. Είχαν επαφή μόνο με εμάς. Σε καθημερινή βάση είχαμε τη φροντίδα τους, το να τα ταΐζουμε, να τα μεγαλώσουμε, να φροντίσουμε να είναι σε καλές συνθήκες. Σιγά σιγά, όσο περνούσε ο καιρός, ακόμα και η δική μας επαφή με τα αρκουδάκια άρχισε να γίνεται μικρότερη χρονικά, δηλαδή δεν είχαμε τόσο επαφή με τα αρκουδάκια. Έζησαν σε ένα χώρο περίπου 10 στρεμμάτων, σε ένα δάσος, σε μια μεγάλη έκταση δάσους, έτσι ώστε να μάθουν σιγά σιγά το πώς θα είναι ο βιότοπος που θα ζουν από εδώ και πέρα. Και κατασκευάστηκε μια τεχνητή φωλιά από εμάς, έτσι ώστε τα αρκουδάκια αυτά να μπορέσουν να μάθουν και τη διαδικασία του χειμέριου ύπνου. Τώρα, όσον αφορά το τάισμα, ο τρόπος που ταΐζαμε τα αρκουδάκια ήταν πάντα με διασπορά τροφής σε συγκεκριμένα σημεία. Και μάλιστα τροφών που θα μπορούν να βρουν και στο δάσος, δηλαδή είχαμε την ευθύνη του να βρίσκουμε βελανίδια, τροφές και τέτοια, για να τα ταΐζουμε εμείς με φυσικό τρόπο. Στην αρχή είχαμε επαφή με τα αρκουδάκια. Τα ταΐζαμε εμείς με μπουκάλι και αργότερα βάζαμε το γάλα της εμπόλ. Αλλά σιγά σιγά αυτό άρχισε να κόβεται. Μετά τα ταΐσματα γίναμε 3 την ημέρα. Αφήναμε το φαγητό και φεύγαμε. Μετά τα κάναμε 2 και στη συνέχεια 1. Οπότε όσο πήγαινε λιγότερο και η παρουσία μας μαζί τους. Και οπότε τα αρκουδάκια είχαν αρχίσει και αποκτούσαν άλλο χαρακτήρα. Περισσότερο με εμάς παρά μεταξύ τους. Γιατί στην αρχή ενώ το ένα δεν ήθελε το άλλο. Μετά είχαν γίνει σαν αδέρφια και εμάς άρχισαν να μας θεωρούν εχθρούς τους. Τώρα, ως προς την εμπειρία, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε και δύο ότι είναι κάτι μοναδικό. Δεν το είχαμε ξαναζήσει και δεν ξέρουμε αν θα το ξαναζήσουμε ποτέ. Το να έχεις την ευθύνη του να μεγαλώνεις δύο μικρά αρκουδάκια είναι κάτι μοναδικό. Φυσικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα μπορέσουν αυτά τα αρκουδάκια να επιστρέψουν ακόμα και αν θα μας λείψουν. Στην αρχή ήταν δύσκολα πολύ. Αλλά στη συνέχεια μάθαμε και ο ένας τον άλλο, δηλαδή τα αρκουδάκια μας μάθανε εμάς και εμείς αυτά και έγινε πολύ ωραίο το πράγμα. Τους ευχόμαστε καλή τύχη και να ζήσουμε όπως πρέπει να ζήσουμε τώρα στο φύλλο. Έχει έρθει ο καιρός λοιπόν να απελευθερώσουμε τα δύο μικρά αρκουδάκια, τα οποία τους τελευταίους 10 μήνες περιστάθηκαν εντατικά και προετοιμάστηκαν ώστε να μπορέσουν να επιταθούν αυτή τη στιγμή η ομάδα του Αρτούρ ετοιμάζεται να κάνει μια επιχείρηση σύλληψη στην οποία θα αναρτωθούν τα μικρά αρκουδάκια, ώστε να του τοποθετηθούν με ειδική κομπή οι οποίοι θα μα δίνουν το σήμα, θα μα δίνουν το στίγμα δηλαδή του πού βρίσκονται τα αρκουδάκια όταν θα είναι ελεύθερα στη φύση. Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή μια ανάρκωση η οποία θα γίνει τώρα σε έναν ενδεχόμενο χώρο όπου θα αναρτωθούν τα αρκουδάκια και θα του τοποθετηθεί αυτό το κομπό και μετά θα τα μεταφέρουμε στην περιοχή στην οποία θα απελευθερωθούν. Στην οποία η επιστημονική ομάδα του Αρτούρ έχει ετοιμάσει μια τεχνητή φωλιά, δηλαδή μια φωλιά στην οποία θα πήγαιναν τα αρκουδάκια άμα ήταν ελεύθερα στη φύση, και στην οποία έχουμε τοποθετήσει και μια κάμερα ώστε να μπορούμε να βλέπουμε τις κινήσεις που μέσα στην σπηλιά αυτή. Και αν χρειαστεί σε κάποια ενδεχόμενη περίπτωση να επεμβούμε, αν χρειαστεί και έχουν κάποιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή τα αρκουδάκια στην αγραπηδιά είναι στα 700 μέτρα, το υψόμετρο είναι γύρω στα 700 μέτρα. Η περιοχή στην οποία θα τα απελευθερώσουμε βρίσκεται γύρω στα 1350, όπως καταλαβαίνετε έχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας. Τα αρκουδάκια θα έρθουν σε αυτή την τεχνική φωλιά την οποία έχει φτιάξει η ομάδα του Αρτούρου, στην οποία βέβαια διατηρείται μια θερμοκρασία η οποία είναι συντά πιο υψηλή από εκείνη του περιβάλλοντα χώρου. Και γι' αυτό θα μπορέσουν τα αρκουδάκια να κινηθούν χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Για να κυριολεκτούν θα πέσουν σε κυμαίριο λίθαργο, που σημαίνει δηλαδή ότι
ο μεταβολισμός τους βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά από ό,τι βρίσκεται όταν κινούνται ελεύθερα στο πεδίο την άνοιξη του καλοκαίρι. Είναι σαν να κοιμούνται δηλαδή ουσιαστικά. Και όταν καλυτερεύσουν οι συνθήκες οι εξωτερικές και υπάρχει πολύ διαθέσιμη τροφή για τα ζώα, γιατί ουσιαστικά αυτό προσπαθούν να κάνουν το χειμώνα που δεν έχει διαθέσιμη τροφή, πέφτουν σε μια κατάσταση την οποία την ονομάζουμε λαϊκά ανάρκη. Πέφτουν, κοιμούνται δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει τροφή έξω. Όταν θα αυξηθεί η τροφή την άνοιξη που θα βγουν τα χορτάρια, οι ρίζες, οι βολβοί κτλ., τα αρκουδάκια αυτά θα ξυπνήσουν και θα αρχίσουν μετά να ψάχνουν για τροφή. Εμείς με τους ειδικούς πομπούς που θα τους τοποθετήσουμε τώρα, θα ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκονται ανά πάσα στιγμή, ώστε αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι, θα μπορέσουμε να επέμβουμε έγκαιρα.